Αντώνης Κανάκης, Ασπροπάτο, από τη Ζάντα Music. Ακούστε το στην υγεία σας. Τι έπαθες, Χριστίνα, γελάς? Λίγο. Για ποιο λόγο? Δεν γέλασα μαζί σου, εσύ είσαι καταπληκτικός. Για ποιο λόγο να γελάς? Με τους άλλους. Α, με τα ντουέτα μου. Για μια φορά ακόμα συγγνώμη από όλους. Δήμητρο Πάνο, χίλια συγγνώμη. See you in hell, Master Magnet. Τι ωραίο συγκρότημα. Τι ωραίο συγκρότημα. Αλήθεια, με την καλύτερη δυνατή. Με την καλύτερη δυνατή, ναι, κυρίες και κύριοι. Αντώνη, αυτούς που είσαι και δεν τους τίμησες κατά τραγουδάκια, γιατί έτσι δηλαδή. Αυτή είναι λίγο άγρια. Κυρίες και κύριοι, ποιο αγόρι έχει γενέθλια σήμερα? Ποιο αγόρι έχει γενέθλια σήμερα? Φέρε αγόρι μου, φέρε αγόρι μου την τούρτα υπερπαραγωγή που έχουμε ετοιμάσει. Τούρτάρα, τούρτάρα. Παιδιά, φοβάμαι λίγο. Για το φίλο μας. Birthday to you, happy birthday. Μεγάλη, δεν κουβαλείται. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έλα αγόρι μου. Φέρε. Happy birthday to you. Φέρε και ένα μαχαίρι να την κόψουμε. Μπράβο, ναι. Και ένα ρουσοπρίωνο φέρε. Και πιατάκια για όλους. Φέρε πόσοι, 3, 4, 5, 6, 7, φέρε καμιά εξεταριά πιατάκια. Έλα, φέρε 70 πιατάκια. Δείξτε ρε παιδιά την τούρτα, δείξτε την υπερπαραγωγή πρέπει να κόρουμε. Τουρτάρα κάτσαμε, του κάναμε, δηλαδή ζαχαροπλάστης δούλευαν. Ο Παπαδήμος της στέλνει, τι είναι αυτό το πράγμα? Έλα, εντάξει, έλα. Χαζάστε. Έχει άλλη. Έχει άλλη, δώσε φτιάξα. Φέρουμε την κανονική και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θα επιθυμούσες να σου τραγουδήσω το Happy Birthday. Μα όχι, όχι, άντρο. Γιατί ρε, πες ότι δεν έχω γενέθλια, δεν πειράζει. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση. Σου ζητάει δισκογραφικό συμβόλαιο η θηγατική της Heaven που λέγεται Hell. Έτσι μας είναι μόνο. Θα ήθελες να σου πω όπως η Μέλλον Μονρό. Happy Birthday. Καλά, εντάξει. Και κυρίες και κύριοι, επειδή οι τούρτες, εντάξει, είναι λίγο συνηθισμένη υπόθεση όσο αφορά. Να, φέραμε την κανονική τούρτα, έτσι είναι. Είναι συνηθισμένη υπόθεση. Οι τούρτες αρκούν. Ναι, όσο αφορά τα γενέθλια. Αρκούν οι τούρτες. Και έχουμε φέρει τούρτες στον άλλον αυτά τα χρόνια που κάνουμε εδώ τώρα. Χρόνια πολλά, Χρήστο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγόρι μου, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, όπως επίσης. Χρόνια πολλά και στο Βασιλάκι. Ο γιος του Γιάννη του Σερβετάκη σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Βασιλάκι. Να το χαίρομαι, να το χαίρομαι. Όχι, για το γιο μου μιλάμε τώρα. Για τόσο χειροκρότημα για μένα δεν έπεσε. Ωραία, έχουμε κάτι. Μόλις σβήσει το κεράκι, κυρίες και κύριοι, πάμε. Το σβήνω. Ναι, κάνε την ευχή σου. Φωναχτά όμως για να ακούσει και ο κόσμος. Φωναχτά τι με, θες, να βγάλεις μαλλιά, να μεγαλώσεις τσουτσούς, ό,τι θες. Πες στον κόσμο, δεν μαζί μεταξύ μας, ό,τι θες, ό,τι θες, χρειάζεται. Να συνεχίζω να ομορφαίνω τον κόσμο για πολλά πολλά χρόνια. Α, και να κάνω κάτι σοβαρό. Να έχει σχέση με την πραγματικότητα, εννοούμε. Με την πραγματικότητα. Εσύ ήταν την παγκόσμια ειρήνη, ξέρω κάτι. Να έχουμε σταθερή κυβέρνηση και να αναστραφεί το κλίμα στην οικονομία μέσα στο 2012. Κάτι πραγματικό είπαμε. Κάτι πραγματικό. Να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε πάντα αγαπημένοι. Μπράβο, αυτό είναι ωραία ευχή, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στον Χρήστο και στους συνάδελφους. Happy birthday to you. Γρήγορα, γρήγορα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Σβήσε! Σβήσε!
Έτσι, έτσι, ξεκουρδισμένα, ξεκουρδισμένα. Και δεν σταματούνται με τίποτα. Θα σβήσει με το ελληνικό. Με το ελληνικό. Α, και ελληνικό. Και ελληνικό. Μάλιστα. Όλοι μαζί. Αυτός λίγο με τρομάζει με τις λαμπάδες που διάβασα στο λίγο. Αυτός είναι δικός σου. Δεν είναι... Αντρέα, εξήγησε το. Δεν είναι λαμπάδες. Λοιπόν, λόγω κρίσης τα κεράκια είναι πανάκριβα, δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Ναι. Όχι. Δανειστήκαμε δύο κεριά από την εκκλησία, τα οποία θα σου είναι πολύ χρήσιμα, θα τα πάρεις σπίτι, με αυτά θα τα χρησιμοποιήσεις για τη γενέθλια του γιου σου, της γυναίκας σου, την επέτειο του γάμου σου. Και για το τέλος όταν θα έρθει αυτό το κάποιο. Όχι, 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 67 χρονών άνθρωπος. Και επίσης είναι και χρήσιμα και για άλλες χρήσεις. Δηλαδή αν δεν πληρώσεις το χαράτσι και σου κόψει δει το ρεύμα, με αυτό το μέγεθος έχεις κανένα 20 μέρες φως. Και επίσης η καινοτομία είναι ότι τα κεριά πάνε σε τάκι με το Παντελή. Πάνε στην εκκλησία. Να και ο Παντελής. Τα κρατάει. Κάνει το κυροπήγιο, παίρνει ό,τι στάση θέλεις. Τα πάντα. Μόνο το τραπεζάκι δεν μπορεί να το κάνει, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το μέγεθος τα κεριά. Ωραία. Αντρέα, σε μνή λυτή και απέριτη τελετή. Τα δωράκια του Χρήστο, αλλά πες την αλήθεια, εσείς δεν είστε μόνο γι' αυτό εδώ. Όχι, δεν είστε μόνο γι' αυτό. Βέβαια τα πανάκριβα σοκολατάκια σου σε πολυτελή συσκευασία. Κάτι για μένα, ευχαριστώ. Τα 70 πιατάκια που ζήτησες δυστυχώς δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν 70 κουταλάκια. Αυτά είναι δώρα, Χρήστο. Αυτά είναι πολύ ωραία, Χρήστο. Θα μοιραστείς με όλους ισομερώς. Παιδιά, πολύ πλαστικό, ρε παιδιά. Όχι, καλά είναι. Οικονομία, φλεράτη κρίση. Και επίσης, όλοι οι φίλοι γνωστοί συνεργάτε, σαν τα παιδιά από το στούντιο, βάλαμε όλοι λεφτά να σου πάρουμε ένα πανάκριβο δώρο. Για να σου δείξουμε την απεριόριστη αγάπη. Κάνουμε τραπεζάκι εγώ. Θα το ανοίξεις μόνος σου. Να το καμαρώσεις. Να το ξυλί, ανοίγει μόνο το κουτί. Δώσε μας σοκολατάκια τα μοιραστούμε. Και είμαστε όλοι προσκεκλημένοι στην Καστοριά από ό,τι κατάλαβα. Εννοείται, είστε προσκεκλημένοι όλοι στα Καστοριανάρα Κουτάρια στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Να γνωρίσετε, να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Δυστυχώς τα λεφτά δεν φτάναν για ολόκληρη την μπλούζα. Λόγω κρίσης θα προσαρμοστείς με τη μισή. Πολύ ωραιότατη. Και του χρόνου το άλλο μισό κομμάτι θα το πάρεις πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Συντάρα όλα τα παιδιά. Καλά και καθαρά. Μπράβο πίσω μου. Όλια πολλά Χριστό. Πάντα τέτοια. Όλια πολλά Χριστό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μην φύγετε, μείνετε. Να σβήσει τα κεράκια και να... Και το σταυρό το άνθρωπο. Πάντα τέτοια Χρήστο μου. Άντε, γεια σου, γεια. Περιμένε, πέρα μας έξω. Βεβαίως. Τόση ώρα δεν λέμε. Δεν έχετε μικρόφωνο. Δεν έχετε μικρόφωνο, δεν έχετε μικρόφωνο. Πρέπει να σκύψεις, το τραπεζάκι σκύψε, ναι. Αφού κάνω όλες τις στάσεις, να σκύψω κιόλας. Λοιπόν, επειδή αυτές τις μέρες συμπίπτουν και τα ραγκουτσάρια της Καστοριάς, θα σας καλέσουμε όλους, όλη την Ελλάδα, με πάρα πολύ λίγα λεφτά, να έρθείτε και να γλεντήσετε και να ξεδώσετε. Αυτό θα κάνουμε πολύ. 6, 7, 8 του μηνός. Να είστε καλά. Να είστε καλά και πολύ. Φιλιά στην Καστοριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Και έτσι ευθύστηκε. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για τα γενέθλια του μεγάλης γιορτής των γενεθλίων του Χρήστου Κιούση. Και μετά τους εορτασμούς ήρθε η ώρα, δυστυχώς για να τελειώσει αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα. Τελειώνει πόνο. Να τελειώσει με πόνο ακριβώς. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Σταθή. Είμαι πάρα πολύ κρυωμένος. Είμαι άρρωστος. Και εγώ έχω γενέθλια, Σταθή. Είμαι άρρωστος. Και τι θέλετε να σας λυπηθώ, δηλαδή. Εγώ θα σας λυπηθώ, αλλά οι φίλοι μας από την Πτολεμαϊδα, η Ήρης, η Φρόσο, η Αναστασία και ο Πάνος δεν μας λυπούνται, διότι μας ρωτούν το εξής. Μία Ελληνίδα γυναίκα έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Ελλάδα, τα φοιτητικά της στη Γαλλία, παντρεύτηκε στην Αγγλία και πέθανε στην Καλιφόρνια. Τι είναι η γυναίκα αυτή? Τι είναι? Νεκρή. Κατάλαβες, επειδή πέθανε στην Καλιφόρνια, λέω... Όχι εγώ, αυτοί οι άνθρωποι από την Πτολεμαϊδα. Να προσποιηθούμε. Η καημένη θεία. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνουμε πολύ γρήγορα. Πλακώνεται και το Πασόκ σήμερα. Δεν γίνεται. Ναι, το Πασόκ. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Μια και καλά παιδιά τον Παπαδρέο, σας το λέμε. Σήμερα όμως, βλέπετε, ξέρετε, δεν γίνονται τυχαία αυτά τα πράγματα.
Μόλις μπήκα στη διαδικασία και αποφάσισα ότι θα. Δεν θα το κρατάω άλλο κρυμμένο, βρε αδελφέ, αυτό το τεράστιο ταλέντο που έχω στο τραγούδι. Καλά έκανες και καλά έκανες. Και θα το βγάλω προς τα έξω και έκανα και αυτά τα τουέτα και έδειξα τέλος πάντων. Σπέβδουν όλοι, ο ένας μετά τον άλλον σιγά σιγά, οι μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ναι, να έρθουν στο ράδιο Αρβίλα για ναι, να, ναι, ξέρεις, να θολώσουν να λίγο τα. Να πούνε είμαστε κι εμείς εδώ. Να κλέψουν λίγο τη λάμψη. Είμαστε κι εμείς εδώ. Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Δεν έχω τέτοια προβλήματα και θα το παραδεχτώ. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδος ήρθε γι' αυτό το λόγο σήμερα εδώ στο Ράδιο Ερβίλα. Δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Όλη αυτή δεν ή δεν άκουσε τις προηγούμενες εκπομπές. Ένα από τα δύο. Και βρίσκεται σήμερα εδώ. Ας μπορεί να έφυγε τώρα που παίξει αυτό το βιντεάκι. Οπότε κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Ράδιο Ερβίλα. Στο τρίτο μέρος ζωντανά η Γλυκερία. Σε μια ηλικία. Μία και μοναδική. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σήμερα. Η τελευταία μέρα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την ανασκόπηση και πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα κάτι το οποίο ήδη δεν συνέβη. Οπότε, είχαμε μείνει στον.